ένα νέο παιδί, ένας μαθητής Δευτέρας Γυμνασίου, είναι στο πρότυπο γυμνάσιο Ηρακλείου, κατόρθωσε κάτι πολύ ξεχωριστό, καθώς απέσπασε βραβείο σε ένα διεθνή διαγωνισμό ποίησης και θεάτρου. Δεν είναι εύκολο και μας έκανε και υπερήφανος γενικά, με καταγωγή... Από εδώ, από, το... από βέβαια, την Κρήτη. Σχολείο της Κρήτης είναι, στο Ηράκλειο. Είναι ο Γιάννης ο Ματζάνας, ο οποίος άρρωσε. Ακριβώς. Στον Διεθνή Διαγωνισμό Ποίησης και Θεάτρου Καστέλο Ντιντουίνο, ναι, ο οποίος διοργανώνεται κάθε χρόνο στην Τεργέστη της Ιταλίας υπό την αιγίδα της UNESCO, του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού στην Ιταλία, της Περιφέρειας Φριούλη Βενέτσια Τζούλια, τον Ιταλικό Πολιτιστικό Σύλλογο Ποίηση και Αλληλεγγύη και άλλων καταξιωμένων φορέων. Μάλιστα. Δεν ξέρω, λέω να τον γνωρίσουμε. Λέω να πάμε να τα πούμε λίγο και να του πούμε και ένα πολύ μεγάλο μπράβο και συγχαρητήρια, γιατί μας κάνει περήφανος και δείχνει και το δρόμο και στη νέα γενιά και σε αυτές τις ηλικίες να ασχοληθούν και με την ποίηση και με το θέατρο και με τον κινηματογράφο. Είναι μια ξεχωριστή διέξοδος. Καλησπέρα, Γιάννη. Γεια σας, καλησπέρα σας και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Τι κάνεις, πώς είσαι, και ένα πολύ μεγάλο μπράβο. Μια χαρά, εσείς πώς είστε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τα καλά σας λόγια. Όσο μεταφέρουμε τέτοιες ξεχωριστές ειδήσεις, είμαστε και εμείς καλά οι δημοσιογράφοι. Χαίρομαι που το ακούω πάρα πολύ. Για βάλε μας λοιπόν στο κλίμα τώρα. Τι πέτυχες, σε ποιο διαγωνισμό πήρες μέρος, ποιο βραβείο απέσπασες? Λοιπόν, λίγο πολύ είναι αυτά που ανέφερε και η κυρία Σπανού προηγουμένως. Είναι ο Διεθνής Διαγωνισμός Ποίησης και Θεάτρου Καστέλο Ντιντουίνο, που διοργανώνεται ετησίως στην Τεργέστη της Ιταλίας, μια πόλη κοντά στη Βενετία, και κυρίως σε νέους μέχρι 30-35 χρονών, κάπου εκεί είναι το όριο νομίζω, ναι, και αποτελεί κατά τη γνώμη μου έτσι μια ξεχωριστή διέξοδο για αυτούς να εκφράσουν τα συναισθήματά τους για κάτι το οποίο θα ήθελα. Η φετινή έκδοση του διαγωνισμού μου ήταν σχετικά με το θέμα της νοσταλγίας, η οποία βέβαια μπορεί έτσι να διαφέρει από άτομο σε άτομο, ποιο άλλος μπορεί να είναι ένα αγαπημένο πρόσωπο που είχαν παλαιότερα ή για κάποιους άλλους έτσι, για έναν τόπο που είχαν επισκεφτεί παλαιότερα. Όπως ανέφερε και η κυρία Σπανού προηγουμένως, διοργανώνεται κάθε χρόνο που την εκείδα της UNESCO και άλλων οργανισμών. Μάλιστα. Γιάννη, να μου επιτρέψεις να σου ζητήσω συγγνώμη, καθώς έπρεπε να τα λέμε στο στούντιο και έχει από Skype. Καθώς μας έχεις εντυπωσιάσει, η αλήθεια είναι, αλλά απευθύνω ανοιχτή πρόσκληση να τα πούμε εδώ στο στούντιο και να αφιερώσουμε όχι 5-6 λεπτά, αλλά ένα ολόκληρο 20 λεπτό, ένα ολόκληρο μέρος. Μες στον επόμενο μήνα θα το κανονίσουμε. Είναι δέσμευση από εμάς. Με τα χαράς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χρειάζονται έντονα συναισθήματα όμως. Για να μην πω βιώματα, ναι, γιατί έχεις, ηλικιακά είσαι μικρός. Έντονα συναισθήματα για να βραβευθείς, για να διαπρέψεις ένα τέτοιο διαγωνισμό. Mm-hmm. Ναι, ακριβώς. Και τώρα με το θέμα της νοσταλγίας για κάποιους ίσως να χρειάζεται και πολύ μεγάλο κουράγιο για να εκφράσουν τις σκέψεις τους για κάτι, όπως ένα άτομο που θα πει προηγουμένως. Και ιδιαίτερα για μένα, καθώς το ποίημα μου ήταν αφιερωμένο σε ένα σκύλο που είχαμε πριν μερικά χρόνια, αλλά δυστυχώς απεβίωσε, με τίτλο «Φύλακας», έτσι το ποίημα. Και γενικά πιστεύω ότι αυτός ο διαγωνισμός έτσι με έκανε να δω με έναν διαφορετικό μάτι το σκύλο που είχαμε πριν από μερικά χρόνια. Ναι, αυτό γενικά βοηθάει, όπως είπα και πριν, τους νέους, Γιάννη, ειδικά και τους εφήβους τώρα. Η συνέχεια, ποια θα μπορούσε να είναι στο μέτωπο της συγγραφής ποιημάτων από σένα? Ναι. Η αλήθεια είναι ότι στο μέλλον δεν έχω αποφασίσει τι θα κάνω ακόμα, αν και θα ήθελα να ασχοληθώ με την ποίηση και αυτός ο διαγωνισμός με ενθάρρυνε πάρα πολύ να το κάνω αυτό. Όπως σας είπα, δεν έχω αποφασίσει τι θα κάνω ακόμα, είμαι ακόμα στο στάδιο έτσι, της διερεύνησης και της ανακάλυψης, αλλά ελπίζω ότι σύντομα θα βρω τι θα κάνω στη ζωή μου και μάλιστα όχι κάτι από ανάγκη, αλλά κάτι το οποίο θα με ευχαριστεί, θα μου δίνει ευτυχία και κάτι το οποίο γενικά θα μου δίνει την ευκαιρία να δείξω ποιος είμαι και όχι ποιος θα πρέπει να είμαι. Γιάννη, η γενικότερη κατάσταση, ξέρεις, και μικρές ηλικίες έρχονται σε επαφή και μέσα από τα social media, από το διαδίκτυο, με την επικαιρότητα και με δύσκολες καταστάσεις, όπως είναι ο πόλεμος αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία.
Πόσο mm-hmm. έχεις επηρεαστεί και πώς αντιλαμβάνεσαι την τραγικότητα μιας κατάστασης που αφορά ανθρώπους που ανεβαίνουν ένα δικό τους Γολγοθά? Όπως είπα και πριν, είναι πολύ δύσκολο γενικά κάποιος να βρεθεί στη θέση του άλλου. Δηλαδή πρέπει να έχει πολύ πίστη. Πάντως, όπως και να έχει, τον άλλο θα πρέπει να τον υποστηρίζουμε, να του δίνουμε όσο ψυχικό κουράγιο χρειάζεται. Και ο κάθε ένας αντιλαμβάνεται το Γολγοθά, ας πούμε, που ανεβαίνει με έναν διαφορετικό τρόπο. Ωστόσο, πιστεύω ότι θα πρέπει να είμαστε όλοι μας σε θέση, έτσι ώστε να πούμε έτσι στο ευρύ κοινό αυτά που μας ταλανίζουν, τα θέματα, τις σκέψεις μας, τα συναισθήματά μας, και να μην τα αφήσουμε αυτά να μείνουν έτσι μέσα μας. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Mm-hmm. Το μήνυμα που στέλνεις αυτή τη στιγμή σε παρακολουθούν συμμαθητές σου, συνομήλικοί σου, mm-hmm. Ακόμα μεγαλύτερες ηλικίες. Το μήνυμα που στέλνει ο Γιάννης αυτή τη στιγμή μέσα από την εκπομπή μας, ποιο είναι? Mm-hmm. Ναι, αυτό που είπα ουσιαστικά, ότι πρέπει να εκφράζουμε τα συναισθήματά μας με όποιο τρόπο μπορούμε, γιατί έτσι δείχνουμε ποιος είναι αυτός μας, ποια είναι η προσωπικότητά μας, αποκτάμε αυτογνωσία κατά κάποιο τρόπο, με έναν έμεσο τρόπο από αυτό. Και μπορούμε να ανακαλύψουμε και μέσα από αυτό, κατά τη γνώμη, τι μπορούμε να κάνουμε στο μέλλον, τα ενδιαφέροντά μας. Αυτό. Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού. Βάζουμε άνω τελεία, mm-hmm. δεν βάζουμε τελεία. Θα τα ξαναπούμε το επόμενο διάστημα. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο και στην οικογένεια, βέβαια, του Γιάννη. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο και στους εκπαιδευτικούς. Και θα τα ξαναπούμε. Συγχαρητήρια. Mm-hmm. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα σε αυτό βέβαια το σημείο έτσι να ευχαριστήσω κάποιους ανθρώπους οι βέβαια, οποίοι πάμε. Με υποστήριξαν πάρα πολύ σε αυτή την προσπάθεια. Όπως είπατε, φυσικό, η οικογένεια δίνει πάρα πολύ μεγάλη ψύχωση, ενθάρρυνση στον άλλο. Να ευχαριστήσω έτσι δημόσια την διευθύντρια του σχολείου μας, του πρώτου γυμνασίου Ηρακλείου, κυρία Πολυχρονάκη Μαρία, η οποία μου δώσε, με ενθάρρυνε πάρα πολύ και την ευχαριστώ και πάλι. Πρέπει να ευχαριστήσω την καθηγήτρια Αγγλικών μου, την κυρία Λαμπράκη Ειρήνη, καθώς με βοήθησε στην μετάφραση του ποίηματος, καθώς το ποίημα που υποβάθησε στον διαγωνισμό θα πρέπει να γράφεται στην μητρική γλώσσα, στην συγκεκριμένη περίπτωση στα ελληνικά, και σε μια μετάφραση ξένη γλώσσα, στην συγκεκριμένη περίπτωση στα αγγλικά. Και τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους φίλους μου, τους συμμαθητές μου, οι οποίοι τώρα με παρακολουθούν, για την υποστήριξη την οποία μου έδωσαν, που με ενθάρρυναν σε αυτή την προσπάθεια και μου είπαν ότι μπορώ να τα καταφέρω. Μάλιστα, λοιπόν. Και εμείς ευχαριστήσουμε τον Γιάννη, βέβαια, για αυτή τη συζήτηση. Βέβαια, το Γιάννη πρέπει να ευχαριστήσουμε. Μας γέμισε με πολύ όμορφα συναισθήματα. Να είσαι καλά, Γιάννη μας, να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Γεια σας, καλό βράδυ. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Λοιπόν.